Ο μικρό Πλάτονα είναι το πρώτο προσφυγόπουλο από την Ουκρανία που φτάνει στα σύνορα στον Εύρο. Play, do you want to play with me? ήταν τα πρώτα λόγια του μόλι τριών ετών. Πλάτονα μόλι έφτασε μαζί με τη μητέρα του Ντατίλντα στο συνοριακό σταθμό Ορμενίου στον Εύρο. Τα πρόσωπα του νοσηλευτικού προσωπικού και των αστυνομικών αρχών γέμισαν με χαμόγελα και τον υποδέχθηκαν με δάκρυα χαρά, καθώ είναι το πρώτο προσφυγόπουλο από την Ουκρανία που φτάνει στα σύνορα, όπω περιγράφει το θε του Το ταξίδι του ξεκίνησε το Σάββατο από το Τσερνιβτσί της νοτιοδυτικής Ουκρανίας από όπου και άλλαξαν δύο λεωφορεία ώστε να φύγουν για τη Βουλγαρία. Μέσα σε τρει ημέρε μετακινήθηκαν από τη μία χώρα στην άλλη, ενώ όταν έφτασαν συνέχισαν για τα σύνορα του Εύρου. Το μεσημέρι τη Τετάρτη, ο σύνοριακό σταθμό του Ορμενίου πλημμύρισε με ένα παιδικό χαμόγελο, δίνοντα μία νότα ελπίδα στι γκρίζε ημέρε του πολέμου. Η μητέρα του Ντατίλντα χώρεσε όλη του τη ζωή σε μία μικρή βαλίτσα και μία σακούλα σκουπιδιών, και έφυγαν με κατεύθυνση το άγνωστο. Ακολούθησε μία σειρά παραστάσεων από την πλευρά του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε ο μικρό Πλάτονα να παραμείνει το ήρεμο και χαρούμενο παιδί που. Που γνώρισαν, αλλά και ένα ατέλειωτο αγώνα από τι αστυνομικέ αρχέ, ώστε να βγάλουν βίζα για εκείνον και να καταφέρει να περάσει τα σύνορα με τη μητέρα του. Κάναμε μπαλόνια τα γάντια μας για να παίξουμε, ζωγραφίζαμε με έντονα χρώματα. Έπαιζε με όλους κυνηγητό και κρυφτό για ώρες. Δεν μας άφηνε να καθίσουμε, ζητούσε συνεχώς να παίξει μαζί μας, αναφέρει στο θες day.gr, μία από τις νοσηλεύτριες η οποία προσθέτει πως έζησε μία μέρα διαφορετική από τις άλλες στα σύνορα. Τόσες ημέρες περνάνε πρόσφυγες, αλλά δεν είδαμε κανένα παιδί. Είναι πολύ διαφορετικό όταν συναντάς προσφυγόπουλα. Σε καμία παιδική ψυχή δεν αξίζει αυτή η σκληρή εμπειρία και εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να βοηθήσουμε τη μητέρα και να μην καταλάβει ο μικρός τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά να το βλέπει ως παιχνίδι από εμπόδιο σε εμπόδιο, με τη σκέψη ότι η οικογένεια θα έπρεπε να σταλεί στον προμαχώνα για να τη βοηθήσουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα και έπειτα από αρκετέ ώρε και δεκάδε τηλεφωνήματα των αστυνομικών στι αρμόδιε υπηρεσίε, κατάφεραν να εκδώσουν βίζα για το μικρό Πλάτωνα και έτσι ήταν έτοιμο να περάσει τα σύνορα του Εύρου ώστε να μεταφερθούν μαζί με τη μητέρα του με το περιπολικό στην Ορεστιάδα. Στον προμαχώνα, οι πρόσφυγε μπορούν να βγάλουν όσα έγγραφα δεν έχουν λόγω καλύτερη οργάνωση, αλλά δεν ξέραμε πώ θα πήγαιναν μέχρι εκεί. Έτσι, μετά από πολλή προσπάθεια, η αστυνομία έβγαλε τη βίζα και πλέον υπήρχε μόνο το θέμα τη διαμονή του για το βράδυ, εξηγεί η νοσηλεύτρια. Η Ντατίλντα είχε μόνο λίγα ουκρανικά χρήματα μαζί τη και δεν μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει, οπότε οι αστυνομικοί πλήρωσαν ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο τη Ορεστιάδας για να περάσουν τη νύχτα. Πριν από 15 ημέρε είχα τη ζωή μου, τώρα ζω μια κόλαση, περιγράφει η Ντατίλντα από την Ουκρανία. Με τρεμάμενη φωνή, περιγράφει στο thestoday.gr τι δραματικέ συνθήκε που βιώνουν εδώ και δύο εβδομάδε αυτή και η δική τη άνθρωποι. Η 30χρονη μητέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος δούλευε σε μια εταιρεία στο Τσερνιβίτσι. Ο μικρός Πλάτωνας πήγαινε σε παιδικό σταθμό, ενώ μια φορά την εβδομάδα πήγαιναν μαζί στο εμπορικό κέντρο της περιοχής. Ξυπνάω και κοιμάμαι με την αγωνία του τι θα κάνω αύριο μαζί με το μωρό. Έφυγα από το σπίτι μου καθώ ήμουν περικυκλωμένη από τι φλόγε και τα συντρίμμια. Ή θα προσπαθήσω να φύγω για να ζήσω, ή θα με σκοτώσουν, αναφέρει. Πίσω τη άφησε του ηλικιωμένου γονεί τη, οι οποίοι αρνούνταν να φύγουν από τον τόπο του, αλλά και τα αδέρφια τη τα οποία πολεμούν για την πατρίδα του. Δεν θέλουν να φύγουν από εκεί, ακόμη κι αν κινδυνεύει καθημερινά η ζωή του. Στερούνται τα πολύ βασικά πράγματα για μια αξιοπρεπή επιβίωση. Και με φοβίζει η κατάληξή του. Εγώ πήρα την τσάντα μου κάποια πράγματα του παιδιού και έφυγα με τη σκέψη ότι πρέπει να σωθούμε.